Τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη σας έχω ενημερώσει, είναι ο γιατρός, ο πνευμονολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρόεδρος του ΕΚΑΒ και κυρίως ο Κορίνθιος, ο αγαπημένος μας γιατρός, ο κύριος Γιάννης Ροτζιόκος. Καλημέρα, κύριε Ροτζιόκο. Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη, θα ήθελα να... θα ήθελα να μιλάμε έτσι στον ενικό, πρώτα απ' όλα, γιατί σε γνωρίζω και αρκετά χρόνια, σε γνωρίζουν και οι Κορίνθιοι εδώ που τα λέμε. Και θέλω έτσι αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας λόγω της πανδημίας και τα νέα τα οποία είναι δύσκολα και άσχημα, πώς τα βλέπεις, πώς βλέπεις την κατάσταση, θέλω να μου πεις. Ναι, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή αυτή τη στιγμή και οι επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό και το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε από την εκπομπή σου είναι να περιφρουρήσουμε αυτή τη στιγμή τις ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουν όλοι τα μέτρα και ταυτόχρονα να μιλήσουμε γιατί φτάσαμε εδώ και γιατί πρέπει να μην φτάνουμε εδώ πέρα σε αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις. Όπως το σύστημα υγείας υπάρχει μια αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπάρχει μια σύγχυση. Και μια αμφισβήτηση μερικές φορές. Σύγχυση και ψυχική κόπωση. Mm-hmm. Αλλά όπως και οι πανδημίες, χρειάζεται να έχουμε μια επικοινωνιακή καθαρότητα και εντυμότητα απέναντι στον κόσμο. Δεν θέλει ο κόσμος ή ξαφίξεις. Γι' αυτό που έγινε με τις μάσκες, αν θυμάσαι, βάζαμε τις μάσκες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν χρειάζεται ότι παραθέσεις, χρειάζεται ομοψυχία, χρειάζεται όλος ο κόσμος, ο ιατρικός μαζί με τους ιδιώτες, τα δίκτυα ή τα κέντρα υγείας που θα παίξουν σημαντικό ρόλο, όπως έλεγα πάντα, ότι τα κέντρα υγείας και οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι. Εγώ ήμουν πάντα θεασότης. Ναι, να το πάρουμε αυτό λίγο ένα λεπτό από την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο και εσύ ακριβώς αυτό το έχεις υποστηρίξει απόλυτα. Ένα πρώτο ερώτημα μόνο. Πιστεύεις ότι έχουν αργήσει τα μέτρα? Το θέμα δεν είναι αν αργήσαν ή δεν αργήσαν. Αν προλαβαίνουμε βασικά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είμαστε οριακά. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πειθαρχήσει αυτή τη στιγμή. Οριακά είμαστε. Το σύστημα υγείας παίζει σε οριακό επίπεδο. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη είναι πιο δύσκολα. Αλλά για να μην φτάσουμε όμως να γίνουμε Μπέργαμο Ιταλίας, πρέπει αυτή τη στιγμή να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Και να επακούσουμε στα μέτρα. Να εφαρμόσουμε τα εργαλεία και όπως είπα και στην προηγούμενη συνέντευξή μας, αρχίζουμε με δημόσια υγεία τα εργαλεία, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Και θα τελειώσουμε με τη νίκη που θα κάνουμε στον κορονοϊό με το εμβόλιο. Ακριβώς. Εγώ παίρνω παράδειγμα και μελετάω πάντα την Νοτιοανατολική Ασία, Κίνα, Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, οι χώρες που η Νοτιοανατολική Ασία δεν είχε και τα καλά συστήματα υγείας, γι' αυτό και εφαρμόσανε τη δημόσια υγεία. Ναι. Σοβαρά, πειθαρχημένα. Εγώ θυμάμαι το 85, Τζένι, όταν συμμετείχα με ομάδες γιατρών και νοσηλευτικό και ψυχολόγους στο AIDS. Είχαμε βγει γιατροί του δρόμου που λέγαμε. Ναι, ναι. Δίναμε προφυλακτικά και ενημερώναμε τον κόσμο. Mm-hmm. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει συμβουλευτική και υποστηρικτική. Οπωσδήποτε πρέπει να κατέβουμε όλοι μαζί να ενημερώσουμε τον κόσμο και έπρεπε αυτό να το είχαμε κάνει μετά τον Ιούνιο. Αυτό δεν έπρεπε να το είχαμε κάνει. Ενώ, το ναι, βέβαια, έπρεπε να υπήρχε ένα σχέδιο να αναπτύξουμε δηλαδή μετά τον Ιούνιο ακριβώς παράλληλα με την περίθαλψη, γιατί έχω πει εγώ ότι τα δύο σκέλη στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, στην Ελλάδα πιο πολύ, και η πρωτοβάθμια και η δημόσια υγεία mm-hmm. είναι ανύπαρκτα. Ένα λεπτό τώρα. Αυτό έχεις μιλήσει εσύ για το παρατηρητήριο υγείας. Θα μπορούσαμε αυτά να τα είχαμε λίγο καλλιεργήσει μετά την περίοδο της πρώτης καραντίνας. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ακριβώς. Για να φτιάχναμε το παρατηρητήριο δημόσιας υγείας στην Πελοπόννησο. Και κάθε περιφέρεια θα μπορούσε να έχει φτιάξει το δικό της παρατηρητήριο, ώστε να μην περιμέναμε από το κεντρικό κράτος να ξέραμε ακριβώς και να είχαμε ιχνηλατήσει. Γιατί τώρα, στη δεύτερη περίοδο, είχαμε και το τεστ. Θα μπορούσαν τα κέντρα υγείας να είχαν ιχνηλατήσει τα περιστατικά μαζί με τους ιατρικούς συλλόγους, να είχαμε φτιάξει διεπιστημονικές ομάδες με νοσηλευτές και επισκέπτες αδερφές και να πηγαίναμε στις πλατείες, να πείθαμε την νεολαία μας, η οποία πραγματικά δεν πίστηκε από την επιστημονική κοινότητα και δεν μπορεί να πιστεί με ένα email ή με ένα SMS, ας πούμε, από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Και με αντιφάσεις που υπήρξαν μεγάλες. Αυτό το πράγμα και νομίζω πρέπει να αρχίσει παράλληλα με την περίθαλψη, με τα κρεβάτια των μονάδων που έχω πει πάλι ότι αν μπει σε πληθυσμούς ο ιός, ο οποίος, δηλαδή και επειδή η Ελλάδα είναι γυρασμένη χώρα, όπως έχουμε πει, και έχει πάνω από 3 εκατομμύρια υποκείμενα νοσήματα Έλληνες, δηλαδή
Είχαμε πει τους καπνιστές που είναι πάνω από 700.000 χαπίτες, χρόνια από φρατική. Έχουμε τους διαβητικούς με άλλους τόσους, τους στεφανιαίους. Έχουμε ένα στα δύο περιστατικά τα οποία οι Έλληνες είναι παχύσαρκοι. Ένα στους δύο είναι παχύσαρκοι. Που η παχυσαρκία μαζί με το κάπνισμα, ο ιός όταν μπει μέσα σε αυτά τα περιστατικά τα οδηγεί κατευθείαν στην εντατική μονάδα. Γι' αυτό και όσες μονάδες και να φτιάξουμε, εάν παράλληλα με το σύστημα, με τις μονάδες δεν φτιάξουμε αυτά τα δύο σκέλη, θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τώρα το τονίζουμε από την εκπομπή σου ότι τα κέντρα υγείας θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στον εμβολιασμό. Που έρχεται. Α, μάλιστα, μάλιστα. Γιάννη, θα ήθελα επίσης να μου πεις, είχες τονίσει από τον Μάρτιο-Απρίλιο που μιλούσαμε ότι έπρεπε να έχει ήδη μπει στον αγώνα ο ιδιωτικός τομέας και οι ιδιώτες γιατροί. Το βλέπουμε και αυτό να καθυστερεί. Ναι, έχει καθυστερήσει ένα σχεδιασμός και νομίζω ότι έχουν αφήσει απ' έξω. Για μένα έπρεπε η αυτοδιοίκηση, δηλαδή δήμοι, περιφέρειες, μαζί με τα κέντρα υγείας και μαζί με τα τοπικά μέσα, εσείς που δίνετε την πληροφόρηση τοπικά, τα ραδιοφωνά σας, και να μην δίνανε τις χρηματοδοτήσεις όλες στα μεγάλα site και στα μεγάλα κανάλια. Τέλος πάντων, έπρεπε εδώ πέρα να είχαν φτιάξει ένα σχέδιο ώστε να μπορούσαμε να ενημερώναμε πιο σωστά μέσα στα σπίτια τους. Να φτιάχναμε και ομάδες που έχω πει εγώ, τα συμπεριφορικά ιατρία, δηλαδή για το κάψιμα και την παχυσαρκία, και ψυχολόγους για το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή με την κατάθλιψη και την πίεση που δέχεται ο κόσμος. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει φτώχεια και στη φτώχεια, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει τρομακτική πίεση και ψυχολογική, αλλά και η ξεπηδάνε από τη φτώχεια. Γι' αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο το μήνυμα που πρέπει να πάρει η παγκόσμια κοινότητα είναι ότι πρέπει να χτυπήσει τη φτώχεια στη Βόρεια Αφρική και Ανατολική Ασία, ώστε να μπορούμε να μην ξεπηδούν οι Γι' αυτό και νομίζω ότι εμείς τοπικά θα μπορούσαμε να είχαμε οργανώσει, και νομίζω είναι ένα μήνυμα προς την κεντρική ο κράτος, αυτό παράλληλα με αυτό που κάνει σήμερα στις μονάδες για να τα αναπτύξουμε, και αυτό χρειάζεται να φτάσουμε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, και βαριά συστήματα και πολύ καλά συστήματα όπως είναι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αμερικής, σπάσανε όταν σπάσανε, διότι θα σπάσουν και σπάσανε και θα σπάσουν, διότι η Ευρώπη είναι μια γερασμένη χώρα. Και ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα ζητήσουμε άλλη φορά όταν τελειώσει ο ιός, το επιδημιολογικό κομμάτι της Ελλάδας και της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και έχει σύνδεση με τη μετανάστευση. Δυστυχώς όμως, εδώ γίνονται φτηνές αντιπαραθέσεις για μένα πολιτικές. Αυτή τη στιγμή και για τον επόμενο μήνα χρειαζόμαστε ομοψυχία. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπουν μπροστά όλοι σε ένα ενιαίο σχέδιο, γιατί η υγεία για μένα είναι ενιαία. Η πρωτοβάθμια, η δημόσια υγεία και η περίθαλψη, ναι, ενιαία, αλλά με διακριτούς ρόλους. Και η πρίκα μας αυτή τη στιγμή είναι τα μηνύματα που έχουμε πάρει από την Ανατολική Ασία και την Κίνα, που έχουν χτυπήσει τον ιό. Ναι, αλλά δεν έχουμε κανένα. Πρόσεχε και η επικοινωνία τι πρόβλημα έχει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Ασία, τι γίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος έχει πραγματικά βουτυχτεί μέσα στην αμφισβήτηση και στην αμφιβολία. Γι' αυτό και επειδή είσαι από τις πιο έγκυρες δημοσιογραφικά, έτσι, που εγώ το πιστεύω χρόνια που μιλάμε και εντοπίζεις εύκολα, η καθαρότητα και η εντυμότητα, έλεγε ο Γαμή, μπορεί να αντιμετωπίσει τις πανδημίες. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κόσμος να λέμε άλλα τώρα και άλλα μετά. Γι' αυτό και η πρίκα μας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τα τεστ, έχουμε τα λύματα που μπορούμε να βλέπουμε ποιοι είναι οι επιδημιολογικοί δείχτες. Τα νοσοκομεία καλά κάνουν και τα οργανώνουν πιο πολύ, γιατί θυμάμαι σαν πρόεδρος του ΕΚΑΒ, αν θυμάσαι, που μας πέραν τηλέφωνο για ένα κρεβάτι εντατικής μονάδας με τον κορονοϊό, που είχαμε 60 με 70 διασωληνωμένους μέσα στους διαδρόμους. Είναι ένα θέμα που η Ελλάδα δεν το έχει λύσει. Τώρα νομίζω σιγά σιγά, νομίζω θα έχουμε και μια πρίκα από αυτό το κομμάτι, αλλά προς Θεού αυτή τη στιγμή να μην μπούμε σε αυτές τις αντιπαραθέσεις, αλλά να δώσουμε το μήνυμα. Πρώτον, να εμβολιαστούν όλοι πάνω από τα 60 και όλες οι ευπαθές ομάδες για τη γρήπη και για το πνευμονιόκοκο, ώστε να κερδίσουμε χρόνο μέχρι το Φεβρουάριο, που θα έρθει το εμβόλιο, αρχές του χρόνου, το οποίο σιγά σιγά, παρότι θα έχει δυσκολίες, γιατί όπως ξέρεις και ενημερώνεσαι, θα είναι σε μείον 70 βαθμούς, μείον 80, που σημαίνει ότι θέλει ένα σοβαρό επιχειρησιακό
Θέλω να πει τώρα στην εκπομπή σου ότι από σήμερα πρέπει να προετοιμάσουν τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία για τα εμβολιαστικά κέντρα. Να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή που θα γίνει πάλι. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι για κακό σχεδιασμό, εάν δεν έχει οργανωθεί σωστά αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Εμβολιαστικά νομίζω η Ευρώπη και αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα. Νομίζω ότι έχουν κάνει ένα σοβαρό σχεδιασμό ώστε να μην πάρουν τα εμβόλια αυτοί που, ξέρεις, που δέχονται πολιτικές πιέσεις και γίνονται αυτά που γίνονται κάθε φορά. Νομίζω ότι θα πάμε καλά σε αυτό. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως και να κερδίσουμε το χρόνο, χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται η κοινωνική αποστασιοποίηση που έχουμε πει, να παρακολουθήσουμε και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους θα παίξουν σημαντικό ρόλο για μένα. Και ήδη παίζουν και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που διαβάζαμε για την Σλοβακία, νομίζω, με τα πολλά τεστ που έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ίσως ήταν μια σωστή κίνηση. Για να ξέρουμε και λίγο πώς θα περιορίσουμε αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να είχαν γίνει περισσότερα. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο κεντρικό σχεδιασμό. Όχι, ναι, θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά τεστ και έτσι να περιφρονήσουμε τις ομάδες μας, όπως έχουμε στην Κορινθία τους Ρωμά, όπως έχουμε το μεταναστευτικούς. Έχουμε γενικότερα ομάδες και γειτονιές οι οποίες θα μπορούσαν οι επιδημιολογικοί δείκτες που θα είχαμε το παρατηρητήριο βρει να μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω. Το οποίο παρατηρητήριο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί το λέμε και δεν είναι πάντα επίκαιρο, μας ακούνε μέχρι και Τρίπολη. Πολύ, μην νομίζεις, θέλω να μου πεις τι ρόλο θα έπαιζε έτσι όπως το λέγαμε τότε. Τότε θα φτιάχναμε ακριβώς αυτό το κομμάτι, δηλαδή η κάθε δήμος με κεντρικό ρόλο της περιφέρειας επάνω θα αναπτύσσαμε καταρχήν γιατρούς δημόσιας υγείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας γιατρός δημόσιας υγείας σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν υπάρχουν ούτε επισκέπτες ούτε τίποτα. Γι' αυτό και εγώ πίστευα ότι μαζί με το παρατηρητήριο και για τρία χρόνια, γιατί θέλει του χρόνου του, θα αναπτύσσαμε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 γιατρούς δημόσιας υγείας μαζί με νοσηλευτικό και προσωπικό, το οποίο θα πηγαίναμε κατά Δήμο και θα φτιάχναμε τα γιατρία συμπεριφοράς. Κάθε Δήμος θα είχε ένα γιατρείο το οποίο θα μίλαγε για τη διακοπή καπνίσματος, για την παχυσαρκία και για τη κατάθλιψη. Με έναν ψυχολόγο. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν ήταν μεγάλες οι δομές αυτές. Mm-hmm. Και θα κατεβαίναμε στις γειτονιές και θα μπαίναμε μέσα στα σπίτια να κάναμε συμβουλευτική και υποστηρικτική. Right. Αυτό είναι ιατρική. Έτσι θα έχει εμπιστοσύνη και ο κόσμος ακόμα μεγαλύτερη. Θα αναπτύξαμε την εμπιστοσύνη μαζί με εσάς φυσικά, γιατί mm-hmm. παίζει σημαντικό ρόλο η επικοινωνία. Θα αναπτύξαμε ένα δίκτυο για τρία χρόνια και αυτό πρέπει να γίνει. Και το μήνυμα που δίνουμε από την εκπομπή σου είναι ότι πρέπει από σήμερα να το οργανώσει η περιφέρεια και να είμαστε και πρωτοπόροι κιόλας. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε περιφέρεια, ώστε να μην περιμένουμε από το κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος να του δίνουμε εμείς ποια είναι η συμπτωματολογία μας και να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, ώστε να μπορούμε σιγά σιγά να αναπτύξουμε την αυτοτήρια της αυτοδιοίκησης που λέγαμε και να υπήρχε σε καθημερινή βάση το παρατηρητήριο, το οποίο θα έπαιρνε από κάθε Δήμο τα αποτελέσματα μαζί με το συνδυασμό με τους ιατρικούς συλλόγους. Τα κέντρα υγείας που εδώ το τονίζω θα παίξουν σημαντικό ρόλο και έπρεπε να παίζουν η πρωτοβάθμια μας, η οποία για 30 χρόνια ταλαιπωρείται. Και φαντάζομαι ότι πάει να παίξει ρόλο εδώ και 15 μέρες, τίποτα παραπάνω, έτσι. Ναι, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι αν τα αφήσουμε αυτά πάλι θα μιλάμε για παραλήψεις και ευθύνες αντιπολιτευτικές κορώνες. Λοιπόν, όλοι την αφήσαμε την υγεία, τέλος πάντων, δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις ουσιαστικά. Όλες αφήσαν την πρωτοβάθμια και τη δημόσια υγεία. Σήμερα όμως επίκαιρα ο κορονοϊός μας δείχνει το δάχτυλο και μας χτυπάει και μας λέει ότι πρέπει να αναπτύξουμε ακριβώς τα δύο σκέλη αυτά και να μην περιμένουμε κάθε φορά που θα βγει κάποιος ιός να τρέχουμε όλοι από πίσω από τον ιό. Πρέπει να είμαστε σαν κουλτούρα, να αναπτύξουμε την κουλτούρα της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας, ώστε να μπορούσαμε, αυτό που είπες πολύ σωστά, να κάναμε τεστ τα κέντρα υγείας της περιοχής, ώστε όταν τα περιστατικά, ο ιός τώρα φτάνει στην έξαρσή του, για το δεύτερο κύμα το περιμέναμε. Και είναι και πιο φωνικό πάντα μέσα από την εμπειρία που έχουμε δημιουργήσει από την Ισπανική γρίπη. Και τι θα κάναμε, τα περιστατικά αυτά που είναι ασυμπτωματικά και μικροσυμπτωματικά θα τα περιφρουρούσαμε κατά τόπους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και στην Κορινθία πώς είναι ασυμπτωματική και κυκλοφορία. Ακριβώς, βέβαια. Άρα θα έπαιξε το ρόλο ακριβώς της αυτοάμυνας, ώστε στα πρωτοβάθμια νοσοκομεία να μην έφτανε αυτό το πράγμα που βλέπουμε κάθε βράδυ εμείς στα νοσοκομεία. Στις εφημερίες μας που κάνουμε 800 αγωγές και ταυτόχρονα να περιφρούσαμε αυτούς ώστε να μην πάνε στη μονάδα. Στις μονάδες όσοι πάνε φτάνουν το 40-50% χάνεται. Μάλιστα. Γιάννη, ποιο είναι το ηθικό των γιατρών μας τώρα?
σε αυτή τη μάχη. Ψυχικό κόπωση, έχει ψυχικό κόπωση ο ιατρικός κόσμος. Και επειδή και αυτοί έχουν οικογένειες, νομίζω ότι έχουμε αρκετά περιστατικά τα οποία και σε νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, και σε ιατρικό αυτή τη στιγμή περιμένουν ακριβώς αυτές τις προσλήψεις που είπα να γίνουν για να ανανεωθεί λίγο το προσωπικό. Ναι. Και νομίζω ότι το ιατρικό σωστό θα δώσει τη μάχη του και νομίζω ότι τη δίνει πάντα, αλλά πρέπει να μην το θυμόμαστε. Να το θυμόμαστε ακριβώς και μετά του, με τη μάτη μάχη του, γιατί όπως βλέπεις υπάρχουν και προβλήματα, βέβαια, στο ιατρικό χώρο. Εγώ νομίζω ότι θα δώσει τη μάχη, με νικήσουμε. Εγώ νομίζω το εμβόλιο είναι το αποκορύφωμα και μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές επιτυχίες που έγινε στα 100 χρόνια που ζούμε. Νομίζω ότι αυτό που φτιάχτηκε σήμερα και νομίζω μέχρι να το δούμε να γίνεται, γιατί ξέρεις, ο ιός αυτός μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα μέχρι στο τέλος, όταν παρασκευαστεί να έχει την αποτελεσματικότητα εκείνη που μπορεί να υπάρχει. Ναι. Και νομίζω ότι θα δώσουμε τη μάχη και τη νίκη και η ελπίδα που έρχεται. Απλώς το μήνυμα πρέπει να πάρουμε, τους καινούριους σχεδιασμούς πρέπει να γίνουν και να μην κάνει πίσω η κεντρική διοίκηση, διότι θα φτάνουμε στα lockdown. Έτσι, και επειδή όπως ξέρεις ασχολούμαι με τα οικονομικά της υγείας, ένα lockdown το μήνα που έκλεισε η χώρα θα στοιχήσει 3% του ΕΠ, δηλαδή 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Και δηλαδή, να το πω και εγώ δημοσιογραφικά, ο μεγάλος ασθενής δεν θα είμαστε εμείς από τον κορονοϊό, θα είναι η οικονομία. Έτσι. Θα έχουμε πολύ περισσότερα θύματα. Και νομίζω ότι εσείς παίζετε ένα σημαντικό ρόλο, όπως είπα, και το τονίζω αυτό, διότι μόνο με εντυμότητα και καθαρότητα στην επικοινωνία ο κόσμος θα πιστεί. Και θα του δώσουμε το μήνυμα ότι θα νικήσουμε. Χρειάζεται να κερδίσουμε χρόνο μέχρι το Φεβρουάριο, ώστε να μπορούμε μετά σιγά σιγά να επεδώσουμε τα εμβόλια και να βάλουμε την άμυνα, ώστε μέχρι το καλοκαίρι να έχουν εμβολιαστεί κατά την καθηγήτρια της επιδημιολογίας γύρω στα 7 εκατομμύρια Έλληνες, για να μπορούμε να πούμε ότι θα αναπτύξουμε την ανοσία. Γιάννη, εγώ θα ήθελα τουλάχιστον, αν δεν σε κουράζουμε, κάθε στη χώρα μας θα ήθελα να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πάντα θα είσαι έγκυρη και να είσαι καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, Γιάννη Ροτζιώκο, ευχαριστούμε γιατί ήσουν πάντα στους Κορινθίους δίπλα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για καλά.